από το Δεκέμβρη του 2021, από τον επόμενο μήνα μέχρι και τον Ιούλιο του 2022, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ και να υλοποιηθεί ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για παιδιά με δυσκολίες προσοχής με την ονομασία Οικοστήριξη και Παιδί. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει βέβαια ψυχοεκπαίδευση με βασικό στόχο μεταξύ άλλων τη βελτίωση γνωστικών δεξιοτήτων. Πάμε στην κυρία Δημητροπούλου. Είναι η κυρία Παναγιώτα Δημητροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια εκπαιδευτικής ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια και πρέπει να στηριχθεί από όλους μας και από τους δημοσιογράφους βέβαια. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς τους γονείς, πραγματικά, για ένα πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης τόσο των ίδιων, αλλά κυρίως ατομικών συνεδριών στα παιδιά τους, που έχουν αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες προφανώς είναι διαγνωσμένες. Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί αυτή την προσπάθεια τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο Ρέθυμνο, με τη βοήθεια μιας ομάδας ερευνητικής που κύριο λόγο εκεί έχει η κυρία Ιουλιανή Παχίτη, συνεργάτης μου και υποψήφια διδάκτορας, αλλά και με δύο αξιόλογες επίσης συνεργάτηδες σχολικές ψυχολόγους που θα βοηθήσουν πολύ στο πρόγραμμα. Καλούμε τους γονείς που έχουν πραγματικά βρεθεί σε αυτή την δύσκολη θέση και δεν μπορούν να σταδείξουν αποτελεσματικά τα παιδιά να επικοινωνήσουν μαζί μου σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα, καθώς θα παρέχεται μέσω της εικονικής πραγματικότητας, ναι, και μέσω τεχνικών που είναι αρκετά σύγχρονες στο πεδίο αυτό, όλη αυτή η στήριξη των παιδιών από τις ατομικές, μέσα από τις ατομικές συνειδήσεις και παράλληλα βέβαια θα βοηθήσουμε τους γονείς. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε λίγο στο πρακτικό σκέλος. Μας λέτε βεβαίως για ατομικές συνεδρίες. Δηλαδή, σε ποιο χώρο θα πραγματοποιηθούν? Ο χώρος που θα πραγματοποιηθούν στο Ρέθυμνο θα είναι στο ΚΕΜΕ, Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ναι. Και στο Ηράκλειο είναι στο κοινωνικό χώρο που βρίσκεται, ναι, δίπλα από τα κτέλια. Διαζώσεις στο Ίδρυμα δηλαδή. Καλοκαιρινού διαζώσεις. Ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άμεση επαφή με τα παιδιά για να μπορέσουν ακριβώς να εξασκήσουν τις δεξιότητες που θέλουμε, τόσο τις γνωστικές όσο και τις συναισθηματικές. Οπότε δηλαδή μια οικογένεια, ένας γονέας θα πάρει από το χεράκι του παιδάκι του, θα έρθει να σας βρει. Ξεκινάτε συνεδρίες οι οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τον Ιούλιο του 2022 ή και σε ακριβώς πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Θα είναι συγκεκριμένες διάρκειες το πρόγραμμα. Ξεκινάει από το Δεκέμβριο, έχουμε τις προκαταρκτικές συνεδρίες με τα παιδιά και θα ολοκληρωθούν μέχρι και τον Ιούλιο του 2022, αρχές Ιουλίου, ναι, του 2022, γιατί είναι καθορισμένες εβδομάδες των παιδιών που θα παρακολουθήσουν τις ατομικές συνεδρίες και των γονέων αντίστοιχα. Και βέβαια θα γίνει και η αντίστοιχη αξιολόγηση και αποτελεσματικότητας που θα δείξει ακριβώς ποια είναι τα ωφέλη τα οποία θα έχουν τα παιδιά και οι γονείς από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, προβλήματα προσοχής. Προβλήματα προσοχής, δηλαδή. Δηλαδή, παιδιά τα οποία έχουν διαγνωστεί με το λεγόμενο ΔΕΠΗ για τεραχέλματικής προσοχής. Σε αυτή την προσπάθεια μας έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα, έχω να πω, τα ΚΕΔΑΣΥ, οι προϊστάμενες κυρία Μαράκη ακριβώς και κυρία Αντωνιάδου από το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο αντίστοιχα. Διαγνωσμένες περιπτώσεις, εκεί στοχεύουμε, που ακριβώς αυτά τα παιδιά έχουν αυτό που ονομάζουμε νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Δεν είναι ακριβώς ότι υπάρχει μια διάσπαση προσοχής απλώς, αλλά υπάρχει πρόβλημα αναπτυξιακό προς αυτή την κατεύθυνση. Πράγμα όμως το οποίο μπορούμε να παρέμβουμε και μπορούμε να βελτιώσουμε συστηματικά μέσα από αυτές τις ατομικές συνεδρίες και βέβαια και από την ψυχοεκπαίδευση των γονέων. Για αυτά τα προβλήματα προσοχής μιλάμε. Δεν θα λυθεί κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα, αν δεν έχετε σύμμαχο τον γονέα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γι' αυτό υπάρχουν και οι συνεδρίες των γονέων που δεν είναι λίγες, είναι 8 και είμαστε σε μια διαδικασία στην ουσία να υλοποιήσουμε 2 τηλεσυναντήσεις με τους γονείς για να εξηγήσουμε ακριβώς το πολύ τι σωστά θα κάνουν και οι ίδια, γιατί θα πρέπει πρώτα βέβαια το κοινό να ενημερωθεί πριν μπει στη διαδικασία να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα και γι' αυτό βέβαια υπάρχουν όλα τα στοιχεία μας στην ιστοσελίδα του προγράμματος αλλά και τηλέφωνο επικοινωνίας και email που μπορούν να έχουν πρόσβαση οι γονείς και να δηλώσουν βέβαια το ενδιαφέρον. Ερώτηση, υπάρχουν... Όμως είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούν. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούν πρώτα οι γονείς για να ξέρουν ακριβώς σε τι πρόγραμμα θα πρόκειται να συμμετέχουν και ποια είναι τα ωφέλη από αυτό το πρόγραμμα για να πιστούν και για την αποτελεσματικότητα. Σωστά. Οι παράγοντες τώρα που καθορίζουν πόσο δύσκολη ή πόσο πιο βατή είναι μία περίπτωση ενός παιδιού, ποιοι είναι? Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Καταρχήν θέλουμε να δούμε την ηλικία των παιδιών. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό να παρεμβαίνουμε σε ένα παιδί που είναι 9 ετών και τελείως διαφορετικό να παρεμβαίνουμε σε ένα παιδί που είναι 12.
Η δέσμευση των γονέων είναι πολύ σημαντική, θα έλεγα εδώ. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο κάνει μόνο τομικές συνεδρίες, αλλά δεν υποστηρίζει το γονείς, η πρόγνωση δεν είναι η καλύτερη, δηλαδή χρειάζεται παράλληλη στήριξη και το ένα σύστημα και το άλλο. Και βέβαια η συνεννόηση με το σχολείο είναι πάρα πολύ σημαντική, την οποία εμείς πολύ ευχαρίστως μπορούμε να την κάνουμε. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολλά άτομα σε αυτό το τομέα και πρέπει να το πω. Είχαμε την άμεση στήριξη του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του κ. Καρτσονάκη, και πολλών στελεχών της εκπαίδευσης, προϊσταμένων διευθυντών, όπως είπα, τον Κεδασί, αλλά βέβαια και του ίδιου του Πανεπιστημίου. Και προσπαθούμε όλοι να συντονιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσουμε να στηριχθούν τα παιδιά αποτελεσματικά με ένα πρόγραμμα παρέμβασης, αλλά να μπορέσουν και οι γονείς και το σχολείο αντίστοιχα, έρχοντας επικοινωνία μαζί μας, να κάνουμε κάποια βήματα ουσιαστικά, το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για αυτά τα παιδιά. Και εγώ στέκομαι και στην αγαστή συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την Τριτοβάθμια, με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο, και πρέπει το να σταθούμε. Ναι, στο οποίο ήταν πάρα πολύ σύμμαχη και η Βρετανία με τον αντιπρίτανή μας τον κύριο Σπανουδάκη. Και μάλιστα είχαμε, ολοκληρώσαμε μια συνάντηση πρόσφατα που χρειάστηκε να συντονιστούμε όλοι, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Ναι. Ήμασταν όλοι μαζί και συναποφασίσαμε, πήραμε κάποιες κοινές αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση για το πώς θα ενημερωθούν οι γονείς, γιατί είναι και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και βέβαια όλη αυτή η διαδικασία σέβεται απόλυτα, θέλω να το πω αυτό γιατί είναι σημαντικό, τα δεδομένα των οικογενειών. Οπότε οι γονείς μπορούν να έρθουν σε εμάς μέσω της πληροφορίας που θα γίνει η διάχυση για να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Κυρία Δημητροπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ βέβαια να γίνει θεσμός η πρωτοβουλία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι να παραμείνει. Να παραμείνει, βέβαια, βέβαια. Δεν είναι ο στόχος να κάνουμε μια έρευνα, ένα πρόγραμμα παρέμβαση και να φύγει, αλλά να παραμείνει ως ένα εργαλείο σε συναδέλφους που πολύ θα θέλουν σημαντικό. Και να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να βοηθήσουμε αποτελεσματικά τα παιδιά με ΔΕΠΗ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.